Να περάσουμε τώρα στα πολύ θετικά, ενθαρρυντικά νέα που μας έρχονται από το αντιϊκό χάπι της Pfizer κατά του κορονοϊού, το Paxlovid, το οποίο λοιπόν, όπως ανακοίνωσε η Pfizer εχθές, εμφανίζει αποτελεσματικότητα κατά 89% στην αποτροπή σοβαρής νόσησης ή θανάτου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και κατά 70% σε ασθενείς χαμηλότερου κινδύνου, ενώ εργαστηριακά δεδομένα δείχνουν ότι αυτό το φάρμακο διατηρεί την αποτελεσματικότητά του και κατά της νέας μετάλλαξης, της μετάλλαξης όμικρον, η οποία σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μπορεί να δίνει υπιότερα συμπτώματα, είναι όμως η πιο μεταδοτική από οποιαδήποτε άλλη μετάλλαξη του κορονοϊού. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραγγείλει 10 εκατομμύρια τέτοια παρτίδες μάλλον αυτού του χαπιού. Για τους ασθενείς, περιμένει βέβαια να λάβει έγκριση το συγκεκριμένο φάρμακο από τον FDA, τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Παραγγελίες έχει κάνει και η Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά με τη μετάλλαξη όμικρον. Είχαμε και τον πρώτο θάνατο από αυτό το νέο παραλλαγμένο στέλεχος, ενώ τα κρούσματα μέσα στις τελευταίες 48 ώρες έχουν διπλασιαστεί, οι νοσηλίες έχουν αυξηθεί. Και είναι και οι προειδοποιήσεις μιας κορυφαίας υγειονομικού συμβούλου του Μπόρις Τζόνσον, τη Σούζαν Χόπκινς, η οποία εκτιμά ότι οι μολύνσεις μπορεί έως το τέλος Δεκεμβρίου να εκτιναχθούν στο 1 εκατομμύριο εξαιτίας της μετάλλαξης όμικρον, η οποία πραγματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ ραγδαία, πολύ ταχεία εξάπλωση. Πέρασαν και τα μέτρα τα πρόσθετα του Τζόνσον και φυσικά είδαμε και τις με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης, γιατί είχε μεγάλες διαρροές από το κόμμα του. Είχε ακριβώς, είχε έτσι ανταρσία κάποιων βουλευτών, αρκετών μάλλον βουλευτών του από το συντηρητικό κόμμα. Δεν τον συμπαθούν πολύ. Τζόνσον. Οι εργατικοί όμως κατάφεραν ακριβώς και πέρασαν έτσι, ψηφίστηκαν αυτά τα μέτρα. Είδαμε και τις ουρές με τους Βρετανούς έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα να σπέβδουν να κάνουν την τρίτη ενισχυτική δόση. Μέσα σε μία μέρα 650.000 Βρετανοί έκλεισαν ραντεβού για να πάνε να κάνουν την τρίτη δόση.